Don't you? Now this is the end of my floating your endless sea. Where is the place you promised us? The place you promised us. Where is the feast? My enemies are laughing. Thou fool, this is merely said. Thy old rusty skeleton dead long ago in the water. Where is that song? That sweet melody? Όσο κρατήσει η ζωή, κρατεί και ο θάνατος. Ώρα να σκεφτώ. Τα μελούμενα, σοριασμένα, ευνίδια στο χτες. Η λάμψη, όταν περάσει, λάμπει περισσότερο, καθώς η ακινησία φανερώνεται στη διαίρεση των βημάτων. Όντως, το περπάτημα, ολότελα το χρόνο καταστρέφει, όπως ολότελα τον ήχο. Πάβουμε, ακουμπώντας τα χέρια πάνω στα βοερά τύμπανα. Πιότερο ζει, η αστραπή, μετά το ανατρέχιασμά της. Η απέραντη δυνατότητα των πουλιών, όταν μακραίνει ο θόρυβος ενός τυχαίου αεροπλάνου. Φοβερή ασυνέχεια. Ο πλούτος μου είναι το στήθος μου, γι' αυτό.
Ποτέ δεν παζάρεψα το ηλιοβασίλεμα και ταξιδεύω, σίγουρος. Όσο η μύνθη ταξιδεύει και το ασπροθύμαρο. Συνηθισμένο πράγμα η θυσία. Έλα με το σούρουπο σαν τρυφερό μέταλλο. Μια γκρίζα γάτα που φάνηκε τρομερά ντυμένη. Ένα ζευγάρι φιλιότανε αμέριμνα. Κέρδιζε όλες τις στιγμές, τίποτα δεν παρατηρούσε. Ο έρωτας είναι. Πάντα. Μικρή ή μεγάλη η δύναμη του. Έχει γεια. Χρόνος ακατάσχετος. Έρχεται τώρα να την ιανθούσα μόνη της. Η ερημιά την κατορθώνει. Πολλά πολλά ξεχύνονται πλήθος πουλιά. Σαν φυλώματα. Είχε νυχτώσει ωστόσο. Κάθε απόσταση φαινόταν μύθος. Αναπάντεχα τότε. Σηκώνοντας τα χέρια του. Ψηλά. Ένας νέος με γενιάδα φωνάζει αστέρια. Σμαραγδένη σκύλη που κομματιάζεται τη νύχτα. Να. Η άγρια ζάχαρη. Σε 5 λεπτά ήρθαν οι ατλίες. Ο ήχος των σιρήνων έφερε μεγάλη σύγχυση. Και η ανθούσα έλειωσε φρικτά. Στην επίθεση του νερού με τις μάνικες. Ο δρόμος βράχηκε. Ανελέητα. Τρεχάλα διαλύθηκαν οι συγκεντρωμένοι και ζανολούθε. Μια νόστιμη κυρία η Δεσποινίδα που έχασε στη βιάση τα γοβάκια της έψαχνε μάταια μέσα στη φυγή. Πανδαιμόνιο. Τι έγινε? Τι συμβαίνει? Έτρεχα κι εγώ με αλλεπάλληλες σκέψεις, ηλικιωμένος. Απότομα έστρεψα σε ένα στενό και συνεχίζοντας να τρέχω προχώρησα στην ησυχία μου. Με κόπο, ματαιώνοντας τα δάκρυα, θυμήθηκα την περασμένη άνοιξη. Όλα. Μου είναι άχρηστα, σκέφτηκα, εκτός από τη ζωή. Πρόκοψε τόσο η συμφορά, γέμισε ανοιχτωμένη αγωνία, ένα δίθεν φως. Μικρόβια τα αυτοκίνητα στους δρόμους χρωματισμένα. Τεράστια χρονόμετρα μεγεθύνουν σε σκοτεινούς θαλάμους στα δευτερόλεπτα. Λιώνουν οι ώρες υπέροχα στα χιτήρια του Ερεύους. Αυτός, ο κρόνιος πολιτισμός. Ας τον αρωματίσουμε. Την ανάλογη και αναγκαία δύναμη. Διαθέτουν, νομίζουν την αντοχή να μην παραχωρήσουν το δικαίωμα της πρώτης λέξης ο ένας τον άλλον. Θέλουν να φτάσουν στα άκρα, να εξαντλήσουν τα όρια της αντοχής και να δώσουν ένα ακόμα δείγμα της ανώφελης και απαρασάλευτης έπαρσής τους. Καθώς όμως οι ώρες περνούν, τα σώματα χάνουν την υπερήφανη στάση της ακατάδεκτης ακινησίας. Στην αρχή, κάποιες δειλές κινήσεις, ύστερα τα μικρά επιτόπια βηματάκια εντός του κύκλου. Το δέρμα ανατριχιάζει. Από το κρύο της νύχτας που προχωρεί ανεπηρέαστη, τα γεννητικά όργανα συρρυκνώνονται και μένουν ακάλυπτα όταν τα χέρια που τα έκρυβαν τρίβουν το σώμα για να ζεσταθεί ή τείνουν να κινηθούν σε επίκληση επαφής και συμπαράστασης, κίνηση που ματαιώνεται πριν εξελιχθεί. Το κρύο
Ο πόνος, η κούραση και η θλίψη εντείνονται. Η απελπισία για όσα χάθηκαν και διέρευσαν μέσα σε αγώνες έμμονης εμπάθειας. Ο θυμός, το αίμα που σωρεύεται στα άκρα των ποδιών εντείνονται. Και τα σώματα που δοκίμασαν άλλη μια προσπάθεια για ανόρθωσή τους δεν έχουν τη θέληση να υπακούσουν και προετοιμάζονται για την οριστική τους κατάρρευση. Τότε ο άντρας στρέφεται προς τη γυναίκα που ήδη έχει στραφεί προς αυτόν. Τα βλέμματά τους χαμηλώνουν, αναζητούν χρόνο διάμεσο πριν εκτεθούν στην ανελαίτη διασταύρωσή τους. Και ειδού που τα κεφάλια ανασηκώνονται, ο άντρας και η γυναίκα κοιτάζονται στα μάτια, σιωπηλοί χαμογελούν. Αλλά το δάπεδο είναι καθαρό μόνο μέσα στον κύκλο τους. Έξω από αυτόν είναι σπαρμένο με μικρά και μεγάλα κομμάτια γυαλί, από μπουκάλες, από καθρέφτες, από κάδρα, από τζάμια, από ποτήρια, από λάμπες, από πολυελαίους, από κουβέντες, μάταιες, από προσπάθειες μονόδρομες και απελπιστικά εσωστρεφείς, από αποφύσεις που θεωρήθηκαν προσεγγίσεις, από προσεγγίσεις που σκόρπισαν και διαχύθηκαν σε συναθρήσεις αγορές, εκεί όπου η απαρέσκεια συμφιλώνεται με τον καταναγκασμό και αντί λόγων ηχούν χιλοπαφλασμοί. Ο άντρας και η γυναίκα απλώνουν τα χέρια, το δεξί τους πόδι μένει μετέωρο έξω από τον κύκλο, το σώμα χάνει την προστιγμή ισορροπία με τη διαστραφιαία, επανέρχεται εντός του χώρου της αυστηρά προσωπικής δράσης του, που τώρα όμως ορίζεται τυπικά μόνο από τη λευκή γραμμή της περιφέρειάς του. Διαφορετική είναι η τάση των σωμάτων, διαφορετική η επιθυμία τους, και θα χρειαστεί να σκύψουν προσεκτικά πάνω από τη λευκή γραμμή, να παραμερίσουν τα γυαλιά, να καθαρίσουν τον τόπο βήμα-βήμα, να πλησιαστούν. Δεν θα γίνει εύκολη δουλειά. Τα κοφτερά κομμάτια έχουν καλύψει σπιθαμί προς σπιθαμί το έδαφος και ορατό του σημείο δεν υπάρχει. Οι λέξεις τέτοιες ώρες είναι περιττές. Ο πόνος έχει απλωθεί σε όλο το κορμί που τρέμει από το κρύο της νύχτας. Τα μάτια είναι υπέρυθρα και τα δάχτυλα κοκαλιασμένα, οι ανάσεις βαριές. Ο άντρας και η γυναίκα σκύβουν, λυγίζοντας τον κορμό σε βαθιά επίκυψη, η έκπληξη. Και στη συνέχεια ο τρόμος απλώνονται στα ξέπνοα μέλη τους, διότι τα κομμάτια των φρηματισμένων γυαλιών δεν μετακινούνται. Όπως και οι δύο ήλπιζαν, είναι βαριά και ασήκωτα. Ακόμα και τα πιο μικρά, σαν να έχουν κολλήσει στο πάτωμα. Και η ανθρώπινη δύναμη δεν μπορεί να τα ξεκολλήσει. Σαν να έχουν ριζώσει. Στην απόγνωσή του, ο άντρας επιχειρεί άλλη μια φορά και ξεσκίζει τα δάχτυλά του. Η γυναίκα του φωνάζει: πρόσεχε! Και αυτός ανασηκώνεται, ενώ το αίμα στάζει. Μένουν. Για λίγα δευτερόλεπτα άπραγοι και απορριμμένοι, απεγνωσμένα, ανήγοροι να αντιδράσουν, βλέπουν τα γυαλιά, κοιτάζονται και η γυναίκα αρχίζει ένα κλάμα δυνατό, με το πρόσωπο κρυμμένο στα χέρια της. Ο άντρας συναισθάνεται την ευθύνη του και περιφέρει το βλέμμα του ολόγυρα, αναζητώντας κάποια λύση. Λύση όμως δεν βρίσκεται ή δεν υπάρχει, θα το καταλάβουν σε λίγο και θα το παραδεχτούν. Δεν μπορούν να πλησιάσουν ο ένας τον άλλον χωρίς να πληγωθούν, χωρίς να κομματιάσουν τις άκρες τους, πιθανό και να πεθάνουν. Από την αιμορραγία το ξέρουν, αλλά διστάζουν. Δεν είναι εύκολη απόφαση. Ο άντρας σε μια ίστατη προσπάθεια να αλλάξει τα δεδομένα. Λέει σιγά, σαν να μονολογεί, σαν να θέλει να πείσει τον εαυτό του. Δεν μπορεί. Κάποια λύση θα υπάρχει. Δεν το πιστεύει. Είναι ο φόβος που τον υποχρεώνει και η ανάγκη να διαφυλάξει στα σώματα τη φθήνουσα τάση για ένωσή τους. Τώρα ακούγονται μόνο οι ανάσες τους. Το κορμί έχει φτάσει στα έσχατα όρια της αντοχής του. Τα νεύρα είναι έτοιμα να παραλύσουν και εμείς να κρεμαστούν σαν γουρελόπανα κάτω από το δέρμα. Δεν απομένει παρά να επιχειρήσουν τη συνάντησή τους πάνω στα άπειρα κοφτερά κομμάτια των σπασμένων γυαλιών ή να δρανίσουν και να σωριαστούν μέσα στον κύκλο τους, όπου θα πεθάνουν σιγά σιγά απομονωμένοι. Οι στιγμές περνούν, ώσπου ένα ευνίδιο κύμα ζωντάνιας έρχεται και σκάει πάνω στα εσωτερικά τυχώματα της σκέψης τους. Το σώμα ανακτά τις χαμένες δυνάμεις του. Το αίμα κυκλοφορεί στις φλέβες. Τα γεννητικά όργανα διεγείρονται, οι κόρες των οφθαλμών διαστέλλονται και το βλέμμα κολώνει από την έκρηση των δακρύων. Φαίνονται αποφασισμένοι να πλησιαστούν. Θα βγουν έξω από τον κύκλο της αυτοαπομόνωσής τους. Βγαίνουν. Τα πελμάτα σκίστηκαν. Δεν προφέρουν να κάνουν μισό βήμα και σταματούν. Τα πελμάτα σκίστηκαν.
Τα πέλματα σκίστηκαν. Ο πόνος είναι αβάσταχτος. Τα τευτερά γυαλιά έχουν αγγίξει τα κόκαλα και τα πιέζουν για να τα κομματιάσουν. Ο άντρας και η γυναίκα απλώνουν τα χέρια και αποφασίζουν το επόμενο μισό βήμα. Η κραυγή της γυναίκας φεύγει σαν βέλος από το στόμα της και κοντράρει στον απέναντι τοίχο, από όπου επιστρέφει και χτυπάει στον άλλον, τεμαχίζει τον αποστηρωμένο από ήχους χώρο του στενόμακρου δωματίου. Το βάρος του σώματος πιέζει τα κοφτερά γυαλιά στα πέλματα και τα σφινώνει στο κόκαλο. Η ευθύγραμμη στάση της ραχοκοκαλιάς κομματιάζεται. Ο άντρας πέφτει και καρφώνεται πάνω στα γυαλιά. Το βουλιαχτό του ξεχύνεται ασυγκράτητο και πνίγει τις κραυγές της γυναίκας που συνεχίζει όρθια το δρόμο της προς τον άντρα. Σε λίγο θα σοριαστεί. Κι αυτοί είναι δύσκολο να σηκωθούν πάλι. Κι ας το επιχειρούν, η προσπάθειά τους γίνεται όλο και πιο επώδυνη, γιατί το σωματικό βάρος μεταφερόμενο στα γόνατα ή στους αγώνες ή στις παλάμες ή στο στήθος πιέζει εντονότερα τις άκρες πάνω στις αιχμές των γυαλιών και αλήθεια τις ξεσκίζει. Δεν απομένει τρόπος άλλος. Πρέπει να σηκωθούν. Βρίσκονται πολύ μακριά ο ένας από τον άλλον. Είχαν την ατυχία να διαγράψουν τους κύκλους τους στη μακρύτερη διάσταση του δωματίου και τώρα είναι υποχρεωμένοι να τη διανύσουν έρποντας πάνω στα λεπιδόμορφα γυαλιά που βάφονται κόκκινα από το αίμα. Προχωρούν. Κομμάτια σάρκας σκαλώνουν στις αιχμηρές κορφές. Τα ουλιαχτά και οι κραυγές έχουν κυριαρχήσει στο χώρο. Άρχισαν και τα κόκαλα να φαίνονται βαμμένα στο αίμα και αυτά. Αχνόκυλαει το αίμα και ριάκια σχηματίζονται ανάμεσα στους όγκους των γυαλιών. Τρέχουν. Μέχρι να φτάσουν σε σημεία κλειστά και να γίνουν λίμνες. Αντέχουν. Όπου να είναι, θα αντιχτούν τα προδάχτυλά τους. Αρπάζονται χέρι με χέρι. Βογκούν, γελούν και αγκαλιάζονται με πόση τρυφερότητα, χαϊδεύονται με πόση τρυφερότητα, εκφέρουν τη γλώσσα τους σε όλη την επιφάνεια της σάρκας, σε όλα της τα σημεία τα αφανή και τα απόκριχα με πόση δίψα γλύφουν το αίμα. Αμήχανα τα χέρια κινούνται και τα δάχτυλα συστρέφονται τα σώματα, χωρίζουν και ξανασμίγουν τα πόδια, κλείνουν σφιχτά και ανοίγουν πάλι. Έτσι χωρίζεται ποιο σώμα είναι το αντρικό και ποιο το γυναικείο. Μια στιγμή είναι δύο γυναίκες που συστέλνονται και διαστέλνονται μέσα στο ξέφρενο αγκαλιασμά τους, την άλλη δύο άντρες και κάποτε μόνο μία γυναίκα ή μόνο ένα κορμί αντρικό, σύμπλεγμα παλόμενο που χάνει και ξαναβρίσκει την ασύμμετρη μορφή του. Ένας διηνεκής μετασχηματισμός ύλης, σωματικής και εγκεφαλικής ουσίας που αποχωρίζονται, συστρέφονται, τα ανίονται για να ενωθούν μέχρι την επόμενη στιγμή που θα διαιρεθούν και πάλι σε δύο, σε τρία, σε άπειρα τεμάχια υπέρτα της ευτυχίας έτοιμα να συντρέξουν ολοταχώς προς την κατεύθυνση της συνένωσής τους. Το πρωί πια! Καθαρή ηλιόλουστη άβρα ανεμίζει στις κουρτίνες, στα παράθυρα. Τα ρομβοειδή, τρισδιάστατα γυαλάκια του πολυέλαιου παράγουν ήχους μελωδικούς στα τζάμια των κάδρων. Καθρεφτίζονται αποσπασματικά εικόνες από τον έξω χώρο. Στο μαρμάρινο κάπεδο τρέχει παλαβιάρικα ένας κλέφτης. Το αγιώνει ο σπουργίτης, ο κότσιφας, συνομιλούν αθέατοι μέσα στις φυλλωσιές των δέντρων. Στον καθρέφτη, στον καθρέφτη που είναι κρεμασμένος δίπλα από την πατρόνοπορτα, αντανακλά η λάμψη της τραυτερής και πεντακάθαρης ανοιξιάτικης μέρας. Μια εβδομάδα αργότερα. Σε ένα στενόμακρο δωμάτιο που δεν έχει ούτε πόρτα ούτε παράθυρα στέκονται όρθιοι ένας άντρας και μια γυναίκα γυμνή μακριά ο ένας από τον άλλον στο κέντρο ενός πολύ μικρού κύκλου. Μέσα στον κύκλο τους το δάπεδο είναι καθαρό έξω από αυτόν. Είναι σπαρμένο με μικρά και μεγάλα κομμάτια γυαλί από μπουκάλες, από καθρέφτες, από κάρτα, από μπουκάλες, από ποτήρια. Ερωτευτείτε! Δεν ήξερα, ότι η αγάπη μας ήταν μικρή, τόσο μικρή που δεν μπορούσε να σταθεί, δεν ήξερα ότι η αγάπη μας ήταν μικρή, τόσο μικρή που δεν μπορούσε να σταθεί, δεν ήξερα ότι η αγάπη μας ήταν μικρή, τόσο μικρή που Δεν μπορούσε να σταθεί. Δεν ήξερα. Ότι η αγάπη ήταν μικρή.
so small. Didn't know all I was so small. So tiny, tiny, small. Couldn't stand at all. Μαζεύεται σιγά σιγά η καταιγίδα. Σηκώνω τα μάτια και τη βλέπω. Θα ξεσπάσει. Grows wide, you learn to hide.
Υπάρχουν στιγμές για απαγγελίες ποιημάτων. Και υπάρχουν στιγμές για γροθιές. Thank you.
ψήνεται ένας προδότης. Ξέρεις πως ψήνεται ένας προδότης. Ξέρεις πως ψήνεται ένας προδότης. Δεν σαπίζει ο άνθρωπος από τη μια στιγμή στην άλλη κανένας. Δεν κοιμάται το βράδυ αντράτης, επαναστάτης, εξυπνάει το πρωί. Πράκτορας του κράτους απλώς αδυνατίζει. Προδίδεις για τους κουράστηκες, βαρέθηκες, λέγεις άλλες δυνάμεις. Είναι λες και χαλαρώνει το ύφασμα. Με το οποίο φτιαγμένοι άνθρωποι, λες και ξεχυλώνει πια από το πολύ τέντομα. Μέσα στα κενά που αφήνουν οι μύες μαζεύονται. Μικρά μικρά σκατά συσσωρεύονται. Οι παλιές φοβίες κι όλα αυτά χρειάζονται συνεχείς δικαιολογίες. Πρέπει να δικαιολογείς τον εαυτό σου διαρκώς. Να φταίνεις ένα μικρό σωρό που μεγαλώνει και πυκνώνει με εξηγήσεις και κοροϊδίες για εσένα τον ίδιο. Καταπληκτικό είναι που ένας άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος. Φαντάσου έναν άνθρωπο να λέει «Μα ξέρω πόσο ψηλός είμαι» και να βάζει την παλάμη πάνω στο κεφάλι του για να το αποδείξει. Καλύτερα που δεν έχει φτερά ο άνθρωπος. Γιατί αν είχε, θα κατέβαινε. Κι άλλο. Thank you.
Ο άνθρωπος έχει δύο πόδια και δύο θεωρίες. Μια για όταν όλα πάνε καλά και μια για όταν όλα πάνε στραβά. Η δεύτερη θεωρία αποκαλείται θρησκεία. Ο άνθρωπος είναι ένας χρήσιμος οργανισμός, γιατί με τον ηρωικό του θάνατο κάνει να ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου. Ο άνθρωπος, εκτός από το αίσθητο της αναπαραγωγής και το αίσθητο της μάσας, έχει δύο ακόμα πάθη, ψάχνει για σαματά και δεν ακούει, μάλιστα. Θα μπορούσε να ορίσει τον άνθρωπο σαν τον που δεν ακούει ποτέ. Όταν ο άνθρωπος είναι σόφρονο, τι κάνει, το κάνει. Καλά. Διότι σπανίως ακούει κάτι τύπο έξυπνο. Όμως οι άνθρωποι που στέλνουν να ακούνε υποσχέσεις, βλακίες, επιδοκιμασίες και κοπλιμέντα. Ο άνθρωπος δεν κάνει τίποτα για το είδος του και γι' αυτό ανακάλυψε τους νόμους. Δεν έχω δικαίωμα. Άρα και οι άλλοι δεν θα έχουν. Για να επαναπάθεσαι σε κάποιον άνθρωπο, είναι καλύτερα να κάθεσαι πάνω του. Έτσι τουλάχιστον θα είσαι σίγουρος πως δεν πρόκειται να σου ξεκλειστρήσει άλλα μέσα από τα σχέδια σου. Συνήθως επαφείται επίσης το χαρακτήρα. Ο άνθρωπος είναι ένα όν που τρώει φυτά και κρέας. Στις πολιτικές εξερευνήσεις συμβαίνει κάποτε κάποτε ο άνθρωπος να τρώει αντίτυπα του είδους του, αλλά ο φασισμός θα βρει κάποια λύση. Ο άνθρωπος είναι ένα πολιτικό όν που του αρέσει να περνάει τη ζωή του μέσα σε μικρά γκρουπ. Κάθε τέτοια μικρή ομάδα απεχθάνεται τις άλλες μικρές ομάδες ακριβώς. Γιατί είναι οι άλλες και παρομοίως συχαίνεται τις φιλικές μικρές ομάδες. Γιατί ακριβώς είναι φιλικές. Την τελευταία περίπτωση την αποκαλούν πατριωτισμό. Και αυτός ο άνθρωπος διαθέτει ένα σιγότη, μια σπλήνα, ένα πλεμόνι και μια σημαία. Αυτά. Τα τέσσερα όργανα είναι ζωτική σημασία. Λένε πως κάθε υπάρχουν άνθρωποι χωρίς σηκώτη, δίχως πλήνα και με μισό πνευμόνι μόνο. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος χωρίς σημαία. Ο ανθρωπινός άνθρωπος δεν υφίσταται. Δεν υπάρχουν παρά άνθρωποι που κυριαρχούν και άνθρωποι που κυριαρχούνται, αλλά κανείς δεν κατάφερε ακόμη να αυτοκυριαρχηθεί, γιατί ο σκλάβος που αντιστέκεται είναι πάντα ο δυνατότερος από τον αφέτη που προσπαθεί να τον κυβερνήσει. Κάθε άνθρωπος είναι κατώτερος από τον εαυτό του. Δεν πολύ γουστάρει το θάνατο, γιατί αγνοεί το τι θα συναντήσει μετά, βέβαια. Μπορεί να φανταστείτε παντού, αλλά δεν το θέλει. Προτιμά να συνεχίσει έτσι για λίγο. Ακόμη αυτό, το ακόμη λίγο, σημαίνει αιωνίως. Όπως τα υπόλοιπα, ο άνθρωπος είναι ένας οργανισμός που δένει, που κάνει κακή μουσική και επαφήνει το σκύλο του να αγαπηγίζει. Κάποτε κάποτε ο άνθρωπος δεν κάνει διόλου θόρυβο. Μα αυτό συμβαίνει, γιατί είναι νεκρός. Ο άνθρωπος, οι άνθρωποι, ο άνθρωπος, οι άνθρωποι, ο άνθρωπος, οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος είναι χωρισμένο σε δύο μέρες, στο ασθενικό. Ο άνθρωπος, οι άνθρωποι, ο άνθρωποι, ο άνθρωπος, οι 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 άνθρωποι, ο άνθρωποι, οι άνθρωποι, οι άνθρωποι, ο άνθρωπος. Η ειρήνη πραγματική δεν υπάρχει. Η ειρήνη
όλων των εγκλωβισμένων αντιθέσεων των πιο βυθισμένων αδικιών που θα στροβιλίζονται στις αιώνιες σφαίρες, γιατί η κόλαση δεν έχει σύνορα. Δεν είναι. Όπου βρισκόμαστε είναι κόλαση. Και όπου κόλαση, εκεί πρέπει να μένουμε. Πάντα. Και όταν ο κόσμος όλος θα αφανιστεί και όταν το κάθε πλάσμα θα εξαφανιστεί, όλοι οι τόποι που δεν είναι ουρανός θα είναι κόλαση. Αμήν, αδέλφια! Ευχαριστήστε τον Θεό για τη μέρα που έρχεται. Ευχαριστήστε τον Θεό για τα τελευταία 5 λεπτά. Γιατί είμαστε σε πόλεμο. Το μόνο που σημαίνει ο πόλεμος είναι ότι πολλοί άνθρωποι θα πεθάνουν. Και δεν θα είναι αυτοί. Είναι πολύ καλά προστατευμένοι. Και δεν πρέπει να είσαι ιδιοφυΐα για να μαντέψεις. Και από σειρά μετά από τόσους χιλιάδες, δεν χρειάζεται να είσαι ιδιοφυΐα. Έχω μια ερώτηση για σας, φίλοι μου. Ξέρετε όλοι γιατί είμαστε σε πόλεμο. Ξέρει κάποιος σε αυτό το τρένο γιατί είμαστε σε πόλεμο. Ξέρεις. I hear there are still people
επανέλαβα. Μη μας αφήνεις. Κουράγιο. Γύρνα στη ζωή. Αλλά το πτώμα. Αχ, συνέχισε πεθαίνοντας. Πρόσθεσαν 20, 100, 1.500 χιλιάδες φωνάζοντας. Τόση αγάπη και να μην μπορεί τίποτα ενάντια στο θάνατο. Αλλά το πτώμα, αχ, συνέχισε πεθαίνοντας. Τον κύκλωσαν εκατομμύρια άτομα με την κοινή παράκληση. Αλλά το πτώμα, αχ, συνέχισε πεθαίνοντας. Τότε όλοι οι άνθρωποι της γης μαζεύτηκαν. Το πτώμα τους κοίταξε θλιμμένο, συγκινημένο. Ανακάθισε αργά. Αγκάλιασε τον πρώτο άνθρωπο. Πήρε να περπατεί. Αρχίζουν να μην υπολογίζουν τα στρατεύματά σας
Γιατί το κακό είναι ότι η δύναμη τους υπάρχει μόνο μέσα στη φαντασία τους και μπορεί να υποθεί με σιγουριά ότι εν αντιθέσει προς όλα τα άλλα είδη ισχύως, όταν φτάσουν σε ένα ορισμένο σημείο, μπορούν να κάνουν ό,τι νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν. Oh.
Και η πτώση μας ας είναι ολοκληρωτική. Όμως όχι αυτό. Και είναι ψέμα! Ποτέ! Ποτέ δεν ήμουν ανεξιχνίαστος. Ποτέ δεν ήμουν ανεξιχνίαστος. Ήμουν τιμωρημένος. Ήμουν τιμωρημένος. Don't cry.
I'll burn everything tonight. I sing as I am left hand down. Got fish to tie in my empty heart. Oh, can't you see? I'm terribly tired. I'm over to the sky. Thank you.
Ισορροπία. Στο ημερολόγιο δεν είναι ακόμα σημαδεμένη ημέρα. Όλοι οι μήνες, όλες οι μέρες είναι ακόμα ελεύθερες. Μία από αυτές τις μέρες θα σημαδευτεί με ένα σταυρό